Τέλειο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Straight Podcast. Σήμερα μαζί μας ο Τσίσακ. Καλησπέρα σας. Γεια σου, Τσίσακ. Λοιπόν, θέλω πρώτα να κάνω κάποια disclaimers. Το πρώτο disclaimer που δεν το είχα γράψει εδώ πέρα είναι ότι σήμερα θα έχει κουβέντα γενικά. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, δεν θα κάτσουμε να στύψουμε το κεφάλι μας να βρούμε κάποιο θέμα. Λοιπόν, το κάναμε πριν το podcast, αλλά αυτό. Αποτύχαμε. Ναι, δεν έβγαλε κάτι, εμείς το στύψαμε. Λοιπόν. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα ο ήχος θα είναι ή πολύ καλύτερος ή πολύ χειρότερος. Αν όλα πάνε καλά, θα είναι πολύ καλύτερος από τα προηγούμενα. Αν όχι, θα είναι πάρα πολύ χειρότερος από τα προηγούμενα. Θα δείξει. Δεν δίνουμε υποσχέσεις. Ναι, δεν δίνω υποσχέσεις για τίποτα. Λοιπόν, εφόσον δεν δίνω υποσχέσεις, να πω στο άλλο. Ότι την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε podcast, αλλά έχω πει επανειλημμένα ότι η ώρα του είναι 9 η ώρα το βράδυ, Παρασκευή. Όχι κάθε Παρασκευή. Δεν ξέρω αν το παρανοήσατε. Όποια Παρασκευή έχω. Και πάνω σε αυτό, το επόμενο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι live stream, αν τα καταφέρουμε. Θα είναι live stream και θέλω να συγκρίνετε και τα τρία formats και να μου πείτε μετά, γιατί έβαλα μια ερώτηση στο Facebook και στο Discord, αλλά βγήκε πάνω κάτω 50-50, και να μου πείτε μετά, εφόσον έχετε δει και αυτό το record και το προηγούμενο και τα live stream, ποιο μας αρέσει και ποιο να κρατήσουμε. Ή τουλάχιστον πια δύο, ξέρω εγώ, να το κάνω κάποιες φορές record, κάποιες φορές live stream. Γι' αυτό έκανε το podcast, για να κάνει το tiebreaker. Αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το είδος του recording είναι πάρα πολύ καλύτερο, αν πάει καλά. Γιατί γράφουμε και δύο ξεχωριστά, οπότε θα βγει καλύτερα το ήχος. Οπότε δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία να πείτε ή το πρώτο ή αυτό, αλλά ή αυτό ή το live stream ουσιαστικά θα είναι το... Απλά να προσθέσω εγώ κάτι, γιατί εγώ συνήθως έτσι γράφω τα δικά μου podcast, όπως το κάνουμε τώρα. Αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσεις με κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν θα έχει δυνατότητα να κάθισει και να γράψει οντάστη ή σε whatever. Ναι. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν το έκανα ως τώρα, γιατί το έχω πει off camera, δεν θυμάμαι αν το έχω πει σε podcast. Ο λόγος που το έγραφα με το OBS, έγραφα και τους δύο, είναι γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει τον τρόπο να γράψει ξεχωριστά τη φωνή του, οπότε να μην φανεί διαφορά από τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Θα φαινόταν πολύ μέτριο σε σχέση με τα άλλα. Αλλά πήρα την απόφαση ότι δεν μπορώ να χαντακώνω, ας πούμε, εντός εισαγωγικών όλα τα υπόλοιπα για να βγει ένα να μην φανεί μέτριο. Αφού δεν βρίσκεται κανένα να μας χορηγήσει να πηγαίνουμε σε στούντιο κανονικά σαν άνθρωποι να κάνουμε τις αναφήσεις μας. Έργα μου το. Ένας άνθρωπος να έρθει να μου πει πάρε εδώ πέρα ρε αγόρι μου, πάρε ένα στούντιο, μην μου δώσει λεφτά. Πάρε το στούντιο μου εδώ πέρα και γράφει. αυτό δεν ζητάμε πολλά. Καλύτερη ποιότητα παραγωγής για εσάς. Αυτό. Και το λέω από τώρα ότι και ο G κάνει podcast. Όσοι σας αρέσει το Game of Thrones έχει κάνει και για αυτό podcast. Αλλά κάνει γενικά podcast και live stream podcast. Αυτό που είναι να κάνω εγώ, αυτό. Να πάτε από εκεί να το δείτε. Link στην περιγραφή για όλα. Disclaimer δικό μου. Ναι. Άμα μπείτε σε Steam Cafe, δεν φέρω καμία ευθύνη για τίποτα. Ναι, ούτε εγώ φέρω που σας έστειλε εκεί. Στο Steam Cafe παίρνετε με δική σας ευθύνη γενικά. Καλώς ήρθατε στην κόλαση. Εμένα δεν με επηρεάζει και πάρα πολύ. Έχω ξαναμπεί στην κόλαση. Έχω ξαναμπεί σε Steam Cafe πολλές φορές. Εσύ, Λεβέντη μου, δεν είσαι από. Δεν έχεις έρθει από την κόλαση. Εσύ βράζεις σε καζάνι, άστο. Άπαπα, ναι. Ναι, ισχύει. Έχω πάει και καλεσμένο στην κόλαση μια φορά. Το θυμάμαι ακόμα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ξέρω εγώ σε βάση θα ακούνε οι δικοί σου και θα νομίζουν. Τι είναι αυτό ο Τζίσα, ξέρω, θα βρίσκεται σε κάνα γραφείο με τίποτα κέρατα, φοβερά κοστούμι, φλόγες παντού. Όχι, εντάξει. Είναι. Περάστε. Είναι καλός γενικά. Έχει αυτό το. Μπαίνεις μέσα και λες, ωραία τα λένε εδώ. Ωραία ατμόσφαιρα έχει εδώ πέρα. Θα κάτσω λίγο. Πέντε λεπτά αργότερα, τι έκανα, Χριστέ μου, τι έκανα. Μετά μπαίνεις στο ασανσέρ να πας προς τα πάνω και σπάει το σκηνή. Αυτό γίνεται. Δεν ξέρεις πού θα καταλήξει. Πριν ξεκινήσουμε τώρα το podcast, είχαμε παρομοιάσει λίγο κάπως έτσι ένα τυπικό Steam Cafe. Αν πούμε ότι όταν μπαίνετε μέσα στο Steam Cafe, καλά εξαρτάται και σε ποια φάση της κουβέντας θα μπείτε, αλλά γενικά ξεκινάτε στο ισόγειο, αυτό ανεβαίνει μέχρι τον πέμπτο κάπου, μετά από τον πέμπτο σε πάει στον 25ο, μετά πέφτει στον 7ο, μετά σε πάει ρε τυρέ, μετά τρίτο υπόγειο, ναι, είναι λίγο roller coaster η φάση.
και είναι και λίγο ρίσκο το πότε θα μπεις, όπως είπες πριν. Γιατί έχει τύχει να μπω και να είναι σε φάση, α, μια φυσιολογική συζήτηση, normal, και πας λίγο smooth με όλο το υπόλοιπο, δεν σου φαίνεται τόσο περίεργο. Αλλά έχει τύχει να μπω μέσα και να μην καταλαβαίνω καν τι γράφουν στο chat. Να μην ξέρω τι γίνεται. Δεν είσαι ο μόνος που μου το λέει αυτό. Αυτό είναι σαν να μιλάνε δική τους γλώσσα σε κάποιες φάσεις. Ναι, κοίτα. Έχουν υποθεί διάφορα πράγματα για το stream καφέ. Ένα το οποίο μάλλον ισχύει είναι ότι όλο μου το chat είναι ένα meme από μόνο του. Ω, ναι. Δεύτερο, κοιτάξτε, σε ένα stream καφέ συνήθως η κουβέντα πάει γύρω από φαγητό, σεξ, γενικά ασυνήθιστα πράγματα για το game, για games, ασυνήθιστα για τους υπόλοιπους, όχι για μας. Όχι, γιατί είπες και... φαγητό, σεξ, ασυνήθιστα πράγματα γενικά. Όχι, κόμμα, ασυνήθιστα πράγματα. Α, okay. Ναι. Και κάποιες άλλες φορές, ξέρω εγώ, μπορεί να πιάσουμε βαθιές φιλοσοφικές, ψυχολογικές συζητήσεις, πολιτικές ενίοτε. Είναι ένα ιδιόρυθμο μείγμα, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Ναι, όχι, το επιβεβαιώνω αυτό. Γενικά, μου πάτε στο stream καφέ, θα περάσετε καλά, αλλά θα φύγεις με, με μια απορία, ας πούμε, στο βλέμμα. Καταλάβεις. Αλλά καλά πέρασε, γενικά ξανάρχεσαι. Ναι, είναι απορία για να ξανάρθουν. Θα είναι και το επόμενο, έτσι. Αυτό είναι σε φάση. Είναι πάντα έτσι ή έτυχε σήμερα? Όχι, είναι πάντα έτσι γενικά. Η αλήθεια είναι, θα πω κάτι. Έχω κάνει συνειδητές προσπάθειες να κάνω λίγο tone down κάποια πράγματα. Γιατί ειδικά στα πρώτα stream καφέ. Δεν θα θίξω ονόματα, δεν θα χαλάσω υπολείψεις. Ξεφεύγουν αρκετά έως πάρα πολύ. Ναι, και δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όταν κάνεις μια συζήτηση, ας πούμε, όπως είπαμε πριν για σεξ, ας πούμε, δεν είναι δύσκολο να ξεφύγει κάποιος. Δηλαδή, μπορεί να πάει 0% χωρίς να το καταλάβει ο παρουσιαστής, ας πούμε. Κοίτα, πέρα από την πλάκα. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, το stream καφέ ουσιαστικά είναι μια παραίσθητη κουβέντα μεταξύ εγώ που κάνω το stream και όποιος άλλος είναι συμπαρουσιαστής εκείνη τη στιγμή με το κοινό. Οπότε η όλη φάση είναι παραίσθητη. Δηλαδή, νομίζω ότι λίγο πολύ τέτοιες κουβέντες θα δεις σε οποιαδήποτε παρέα. Σε εμάς είναι λίγο παραπάνω meme η όλη φάση, γιατί ξέρεις, έχει χτιστεί κάποια σχέση με το κοινό. Οπότε ξέρουμε λίγο ένα τον άλλον, πέφτουν παλιά memes, inside jokes. Αλλά από την άλλη, αυτό δεν γίνεται και σε μια παρέα. Ναι, μόνο που είναι σαν να είστε μια παρέα σε μια καφετέρια, να μιλάτε για αυτά τα πράγματα και όλοι στην καφετέρια να σας κοιτάνε. Αυτό είναι το κακό με το stream, κατάλαβε. Αυτό είναι το καλό, γιατί ναι, είναι πολλοί καλό. Κοιτάνε, πρόσεξε, είναι φάση που κάποιοι κοιτάνε και κοιτάνε, ξέρω, με βλέμμα απορίας. Τι στον Μπούτσο γίνεται. Κάποιοι κοιτάνε με βλέμμα θαυμασμού σε φάση, α, θα γουστάμε κι εμείς. Είναι και κάποιοι άλλοι που κοιτάνε έντρομοι και σου λένε πονάτε τη δίωξη. Αυτό, μήπως να φεύγαμε σιγά σιγά, κοπελιά να σε πληρώσω. Αν μη τι άλλο είναι ενδιαφέρον. Ναι, οκ. Okay. Εγώ το λέω, φεύγεις με την απορία, αλλά ξανάρχεσαι μετά. Αυτό. Σε κάνει hook. Ξέρεις κάτι, εδώ ας πούμε θα δώσω ένα παράδειγμα. Ο Mad Scientist έχει έρθει στον καφέ και είναι σε κάθε φορά που έρχεται, okay, ενεργοποιώ το VPN για να μην με βρούνε. Αλλά έρχεται. Ναι. Εννοείται ότι ξαναπάς. Ορίστε. Είναι. Πώς τα λέγανε που είχε γίνει και trend. Εντάξει, από τα μικρά τα trends. Το ένοχη απόλαυση, πώς λέγονταν στο YouTube που βγάζανε βίντεο. Α, ένοχη απόλαυση, ναι. Αυτό. Ναι. Είναι ένοχη απόλαυση το stream καφέ. Ότι θα πας, δεν θα το πεις σε κανέναν ότι πας, αλλά πήγες. Πέρασες. Όχι, να σου πω κάτι. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι αυτό που είπα, ότι είναι κάτι παρεϊστικό. Όποιος θέλει γουστάρει. Έρχεται. Τα θέματα που δεν γουστάρω να κουβεντιάζονται γενικά είναι πολύ λίγα. Γενικά κρατάω μια ανοιχτή στάση στο τι θέματα συζητήσω υπάρχουν. Οι μόνες φορές που έχω επέμβει ήταν κάποιες φορές όταν παραξέφευγαν κάποιες καταστάσεις ή ξέρω εγώ όταν ακουγόταν ομοφοβικά πράγματα, ρατσιστικά πράγματα, από εκεί πέρα το κόβα μαχαίρι. Εντάξει, ναι, εκεί βάζεις ένα φρένο. Δεν είναι και μπάτε σκύλια, λέστε. Προφανώς, όχι. Πρέπει να υπάρχει. Γενικά να σου πω κάτι. Σαν άνθρωπος προσωπικά δεν γουστάρω ούτε το ρατσισμό, ούτε τους ομοφοβικούς. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Εν έτη 2019 θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και να τελειώνει εκεί πέρα.
Ναι. Όχι, και εγώ αυτή τη άποψη είμαι, προφανώς. Πρέπει να είμαι σε αντίθετη άποψη τώρα. Να βγει πάρα πολύ ωραίο το podcast γενικά. Κοίτα, να σου πω κάτι ειλικρινά. Αν ήσουν σε αντίθετη άποψη σε αυτά τα θέματα, δεν θα ερχόμουν καν στο podcast. Καλά, νομίζω θα είχε φανεί. Βασικά δεν θα μιλούσαμε γενικώ. Αυτό, νομίζω θα είχε φανεί, δεν με έβατε χθες. Ακριβώς. Οπότε, ναι, δηλαδή είναι και ένα από τα πράγματα που το βλέπω πολύ υπόγεια στο ελληνικό YouTube. Καλά, σε κάποιου άλλου πιο φανερά. Και είναι από τα πράγματα που ποτέ μου δεν κατάλαβα. Δηλαδή, γιατί η Ελλάδα σαν χώρα, ενώ προσπαθεί και δηλώνει ότι θέλει να είμαστε Ευρωπαίοι, που σημαίνει πιο προχωρημένοι, πιο ανοιχτόμυαλοι, είμαστε πάντα πιο συντηρητικοί. Και η πικρή αλήθεια νομίζω είναι ότι η Ελλάδα έχει πολλές περισσότερες καταβολές στην Ανατολή παρά στη Δύση στην οποία θέλει να ανήκει. Ναι. Ναι, όχι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ισχύει. Δηλαδή, πρόσφατα δεν έχουν τώρα, αυτές τις μέρες, δεν έχουν περάσει νομοσχέδιο, νομίζω, που πάνε να κάνουν πλημέλη με το βιασμό. Ω, ναι. Ω, ναι, το είδα χτες και ήτανε... Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία τελείωση η μέρα μου. Έτσι που το είδα. Ήταν μια μέρα χθες που μου πήγε σκάτα και είδα αυτό πριν κοιμηθώ. Λέω εντάξει, οκ, okay, έκλεισε ωραία. Ναι, δηλαδή και λέμε. Okay, ποιανού φαίνει η ιδέα ήταν αυτό στην Ελλάδα του 2019 να κάνετε πλημέλη με τον βιασμό. Επίσης δεν μπορούν να σε ληστέψουν αν πει. Να σε ληστέψουν, λέω. Πώς το λένε, να σε πιάσουν. Αν μπει και ληστέψεις μέχρι κάποιο ποσό, από ό,τι είχα δει. Αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, όχι, okay, εμείς θα το πάγω στην τράπεζα. Παίζει να λέω μαλακίες, αλλά κάτι τέτοιο ισχύει. Σε βάση πάγω στην τράπεζα, βγάζω το πιστόλι. Ναι, γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια ανάληψη γύρω στα 1000 ευρώ. Αυτό. Δεν πιστεύω να έχετε πρόβλημα. 1200 δεν είναι το όριο που με φυλακίζετε. Όλα καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Πριν γίνεται trigger, άμα ακούτε. Ναι, δεν το ξέρω ακριβώς το νόμο, το θυμάμαι ακριβώς. Αλλά θυμάμαι αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση, ότι μέχρι κάποιο ποσό, ρε παιδί μου. Άμα το ξέρει κάποιος ακριβώς, ας μας το γράψει από κάτω. Αλλά μέχρι κάποιο ποσό, ότι δεν μπορούν να σε φυλακίσουν γιατί θεωρείται. Ξέρω εγώ, πλημέλημα, whatever. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι σου κάνουνε. Αλλά δεν θεωρείται η κλεψιά που ξέρουμε, ρε παιδί μου. Ότι μπήκε, διαρρήκτηκε, μου έκλεψε το σπίτι και έφυγε. Αυτό εννοώ. Οκ, okay, δεκτών. Το είχαν βγάλει και σκετσάκι η Αμάν. Η Αμάν, ναι. Το Ράδιο Αρβίλα. Αυτό. Sorry, είμαι γέρος, εντάξει. Ωραία, η απορία μου. Οκ, okay, πες ότι το δέχομαι, που δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αλλά μετά, ας πούμε, π.χ. τι να σου πω. Η διάρρηξη δεν θεωρείται έγκλημα και αυτό πλημέλημα. Απλά μπουκάρωσα ποιο σπίτι θέλω και όλα καλά. Ξέρεις τι, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα πω ο Τσίπρας, δεν εννοώ ακριβώς το Τσίπρα. Αλήθεια πιστεύω ότι είναι όλοι ένα κόμμα πλέον. Αλλά τυχαίνει να είναι αυτός ο πρωθυπουργός, οπότε αυτού το όνομα θα πω. Ότι είναι ανάλογα με το τι κάνουν εκείνη την εποχή. Δηλαδή, παίζει τώρα να έχει φάει ένα κόλλημα με το GTA και σου λέει, α, ωραία είναι εδώ. Έτσι θα το κάνω κι εγώ. Να σου πω όλα κι όλα. Ο Καραμαλής ήταν που έπαιζε PlayStation. Να σου πω κάτι. Ποιος ήταν αυτός που έλεγε να φέρει, ο Παπανδρέου, που έλεγε να κάνει να νομιμοποιήσει την κάναβη και τέτοια. Α, ο Παπανδρέου, ναι, ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Δεν θα μπορούσα να του πω κάτι. Άμα έβγαζε τέτοιες νόμους, γιατί θα έλεγα εντάξει το παιδί ήπια λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Σήμερα έκανε μια μαλακία. Να σου πω κάτι. Εγώ από τη μία, παρόλο που δεν καπνίζω χασίς, κάναμπι, whatever, δεν θα με χαλούσε να τον νομιμοποιήσουν. Όχι, είμαι υπέρ, ξεκάθαρα. Θα σου πω όμως κάτι. Απ' την άλλη, φοβάμαι την οτροπία την ελληνική. Όχι εγώ, αλλά είμαι υπέρ. Θα υπήρχε ασυδοσία μετά. Δηλαδή, φαντάσου να πας σε μια δημοσία υπηρεσία και να του δει όλου κειμένου και να παίζει, ξέρω εγώ, Bob Marley από πίσω. Καλά, κοίτα. Η νομιμοποίηση τη κάναβη γενικά, κυρίω. Δηλαδή, δεν ξεκινάει κατευθείαν και είναι. Προφανώς. Έχετε όλη φυτά στο σπίτι σα. Αλλά... Δεν θα γίνουμε Ολλανδία, ξαφνικά. Ναι, αλλά η νομιμοποίηση σε συγκεκριμένα μέρη, πρώτον. Και δεύτερον, για φαρμακευτικού σκοπού ή για σχοινή και άλλα τέτοια. Είναι μεγάλη ανάπτυξη για μια χώρα. Κοίταξε κάτι. Δεν σου λέω να το ελευθερώσει παντού και πίνετε όλοι μαζί, όλη μέρα τάβλα, αλλά σε τέτοια πράγματα βοηθάει.
Να σου πω, δεν ξέρω κατά πόσο κάτι τέτοιο θα σύμφερε διάφορους κύκλους στην Ελλάδα που κάνουν εμπόριο. Καθόλου, όμως το σύμφερε θα είχε βγει ήδη. Αυτό. Και συν της άλλης είναι αυτό που σου είπα για την νοοτροπία. Γιατί ναι, μεν ακούμε Ολλανδία που είναι νόμιμο, μπορείς να πας να καπνίσεις στα coffee house κτλ. Αλλά βλέπεις ότι οι Ολλανδοί δεν είναι σαν τους Έλληνες σε κάποια πράγματα. Σε πολλά πράγματα βασικά. Αλλά... ήδη μπορώ να δω πώς μπορεί να πάει λάθος αυτό στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πέρα ότι εντάξει, μωρέ, δεν είναι μία η γλάστρα που έχω, είναι τέσσερις. Δεν πειράζει. Πρώτον. Δεύτερον, είναι σε φάση ότι μπορώ να δω την επόμενη μέρα όλες οι καφετέρειες να γράφουν coffee house απ' έξω, απλά να αλλάξουν τον τίτλο και να είναι παντού νόμιμο. Εύκολα, τι εννοείς, αυτό ακριβώς θα γίνει. Ξαφνικά θα γεμίσουμε coffee houses. Και ξέρεις κάτι, τώρα εντάξει, αυτό είναι προσωπικό γούστο του καθενός, αλλά προσωπικά. Εμένα, δηλαδή, προφανώς έχω κάπνιση, έχω δοκιμάσει έτσι. Ούτε με τρέλανε ποτέ η κάναβη, ούτε μπορώ να πω πως μου αρέσει η όλη υποκουλτούρα που έχει αναπτυχθεί με το... και καλά, ότι σου ανοίγει τον εγκέφαλο και σου κάνει και σου ράνει και σε... Είμαι... όχι, παιδιά. Είμαι υπέρ μίας άποψης που είχε πει ο Κοντοπίδης σε ένα παλιό του βίντεο, ότι... δεν θυμάμαι τώρα σε τι βίντεο ήταν, αλλά γυρνάει και λέει ότι αν το κάνεις, αν το κάνεις ήδη, όχι να σε παροτρύνω να το κάνεις, αν το κάνεις ήδη, για να το μειώσεις κάπως, μη το κάνεις έτσι γιόλο, κάντο για να είσαι δημιουργικός. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι είσαι δημιουργικός μόλις το κάνεις. Αυτό, ναι. Όπως λες, ναι, μα σε αυτό συμφωνώ 100%. Κάντο τότε. Δηλαδή, άμα εγώ γράφω, ας πούμε, στίχους. Και δεν μου έρχεται έμπνευση. Αλλά ξέρω ότι αν κάνω ένα τσιγάρο, θα μου έρθει. Κάντο τότε. Αλλά να ξέρει, ναι, μην το συνδυάζει, γιατί εκεί πέφτει στην άλλη την παγίδα. Μην το συνδυάζει ότι όποτε κάνω μου έρχεται η έμπνευση, αυτό, όποτε, δηλαδή, κάθε μέρα. Ξέρω ανθρώπους που καπνίζουν κάναβη, ξέρω, για να χαλαρώσουν και το αφήνουν εκεί πέρα. Και ήξερα και άνθρωπο που πώς κάποιος καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα, αυτός το είχε κάνει με κάναβη. Αυτό, και, όπου και, και έχει καταντήσει, δηλαδή δεν. Δεν μπορούσε να συναντήσει με αυτόν τον άνθρωπο κάποιο σημείο εκεί. Αυτό. Και να πω και κάτι, το οποίο μπορεί να είναι λίγο περίεργη δήλωση, αλλά πολλοί λένε ότι η κάναβη δεν είναι gateway drug. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί αυτό επαφίεται στον άνθρωπο. Αν ο άλλος γουστάει να μαστουρωμένος συνέχεια και κάνει συνέχεια όποια ουσία και να είναι προφανώς, αλλά τώρα μιλάμε για κάναβη. Ναι, και με το ποτό. Ο οργανισμός θα αναπτύξει αντιστάσεις. Οπότε μετά σιγά σιγά θα θέλει. Άμα συνεχίσει να έχει το high του. Ναι, ισχύει. Οπότε θα είναι πολύ εύκολο, αν έχει άκρη που έχει κονέ για κάναβη, να βρει και κάτι άλλο. Εν δυνάμει πιο επικίνδυνο. Εντάξει, γενικότερα δεν. Εντάξει, μπορεί να γίνει σε μερικούς, αλλά δεν το πολύ πιστεύω αυτό, το ότι άμα ξεκινήσει από εκεί θα καταλήξει τα χειρότερα. Απλά είναι στον κάποιοι, άνθρωπο. Άνθρωποι, είναι αυτό, στον άνθρωπο. Κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευάλωτοι χαρακτήρες. Ναι. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι ευάλωτοι στο να πάνε σε κάτι χειρότερο, ακόμα και να ξεκινήσουν από το χειρότερο. Δηλαδή, δεν θα φταίει ακριβώς, αλλά μπορείς πιο εύκολα να τους χειραγωγήσεις κάπως. Κοίταξε κάτι, το ίδιο ισχύει και όχι μόνο για παράνομη ουσία όπως η κάναβη, μιλάμε τώρα και για αλκοόλ που είναι καθόλου ανώμημο και για τσιγάρα και για τα πάντα. Καλά, ναι. Δηλαδή, και αυτοί που πίνουν αλκοόλ και σε φάση γιατί πίνεις τόσο, γιατί κάνω κεφάλι και ξέρω τα προβλήματά μου, δεν ξεχνάς τα προβλήματά σου. Τα παρακάμπτεις για λίγο. Βάσεις άλλο ένα πρόβλημα. Ναι, είναι ακόμα εκεί και προσθέτεις και το πρόβλημα του αλκοολισμού. Mm. Οπότε εκεί κολλάει αυτό που είπα στην νοοτροπία. Ότι είναι στον άνθρωπο. Θέλει μέτρο. Όλα θέλουν μέτρο. Ξεκινήσουμε από εκεί. Και δεν παροτρύνω κανέναν, εγώ ας πούμε που είπα ότι είμαι υπέρ, δεν παροτρύνω κανέναν ούτε καν να δοκιμάσει. Όχι, ειδικά κάτι, αν είναι κάτω το 18. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ναι, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Τίποτα, παιδιά, από όσα λέμε να μην δοκιμάσετε αν είστε κάτω από 18. Ούτε τα τσιγάρα, και... ούτε τα ποτά. Από εκεί πέρα, αν είστε άνω το 18 και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι, εγώ θα έλεγα, επαφιέται στον καθέναν, ωραία. Αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Αλλά, πολύ μεγάλο και σημαντικό αλλά, φροντίστε να ενημερωθείτε πλήρως πρώτα για το τι έρχεται μαζί με αυτό που θέλετε να δοκιμάσετε. Επίσης, να πω κι εγώ κάτι. Για να δούμε και την άλλη όψη δρομίσματος σε μερικά πράγματα, ότι εγώ, λόγω ενός πολύ μικρού προβλήματος που έχω στην καρδιά, δηλαδή στην καθημερινότητά μου δεν μου κάνει τίποτα, απλά ξέρω ότι το έχω,
Και τα πρώτα πράγματα που μου είχαν πει να προσέξω είναι μην κάνεις πολλά βάρη, μην κάνεις βαριές καταδύσεις, ξέρεις, μην κρατάς την ανάσα σου πολλή ώρα. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο να πάθω κάτι από αυτό. Αλλά το ποτό, η κάναβη και όλα αυτά επηρεάζουν τους χτύπους της καρδιάς. Μπορεί να χτυπήσεις πιο γρήγορα, να έχεις ταχυκαρδίες, μπορεί να έχεις λίγο αρρυθμίες που δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά αν έχεις έστω και ένα μικρό πρόβλημα, μπορεί να σου δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό, οπότε δηλαδή, για εμένα μπορεί όντως να μου κάνει κακό και δεν θα φταίει ακριβώς αυτό. Θα φταίει το ότι δεν κοίταξα το πρόβλημα που είχα. Αυτό. Και αυτό το που θα πω τώρα πάει κυρίως, αλλά όχι μόνο στις μικρότερες ηλικίες. Που είναι πιο εύκολο να παρασυρθούν από κάτι που α, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, έκανα το παράλληλο. Ό,τι και αν είναι αυτό, έτσι. Παιδιά, μην ακούτε τι κάνει ο ένας, ο παράλληλος ή ο παραδίπλα. Εκείνοι είναι εκείνοι, εσείς είστε εσείς. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Ωραία. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το επειδή πραγματικά θέλετε να το κάνετε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Εν τέλει, θα λουστείτε και τα καλά του και τα κακά του. Μην το κάνετε όμως επειδή απλά α, το κάνει αυτός ο τύπος και θέλω να είμαι σαν αυτόν. Αυτό είναι χαζό. Για μένα τουλάχιστον. Ισχύει. Και μπορεί να σε πάει σε πολύ χειρότερα πράγματα. Ακριβώς. Γιατί όταν δοκιμάσει κάτι μια φορά, τύπου α, αυτός πίνει, ξέρω εγώ, το τάδε ποτό. Κάτσε να δοκιμάσω και πώς είναι αυτό το ποτό. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι ότι το κάνεις για να το μιμηθείς. Αλλά αν ο άλλος, ξέρω εγώ, βαράει ενέσεις, μην πας, μην είσαι ηλίθιος, ξέρω εγώ. Ναι, όχι, εγώ θα σου δώσω άλλο παράδειγμα. Εντελώς άσχετο παράδειγμα. Αλλά είναι η νοοτροπία που μετράει. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε που για κάποιο περίοδο ήταν trend το να κάνεις planking. Ξέρεις τι είναι το planking, Ανδρέα? Όχι. Λοιπόν, planking είναι όταν πηγαίνεις σε κυλιόμενες σκάλες και κάθεσαι εκεί, εξαπλώνεσαι πάνω στο σημείο α, που. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, απλά δεν ήξερα πώς λέγεται, το έχω δει. Ναι, και σε φωγυρίζει οριζόντια. Οκ. Okay. Λοιπόν, πέρα από ότι για μένα προσωπικά είναι βραβείο Δαρβίνου όσοι το κάνουν. Δηλαδή, το άλλο. Πόσους θανάτους έχουμε ακούσει από selfies, έτσι. Πήγαινε πιο πίσω για να έχει καλύτερη ιδέα από πίσω από τον κρεμό, πιο πίσω. Μετά πήρε μια καλή. Που ήταν αστείο μέχρι και σε παλιές ταινίες αυτό το πράγμα. Και φτάσαμε να το κάνουμε. Ναι, και ξέρεις κάτι. Να πω τώρα λίγο κάτι λίγο εριστικό για τα selfies. Mm-hmm. Παιδιά, sorry, αλλά χεστήκαν οι περισσότεροι για το τι φαγητό τρως. Χεστήκαν οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, για το πού είσαι και τα λοιπά. Κακά τα ψέματα, ειδικά στο Instagram, έτσι. Υπάρχει λόγος που δεν είναι όλοι influencers, να το πω έτσι. Και ότι δεν μπορούν να γίνουν όλοι influencers. Και δεν το λέω αυτό σαν κάτι κακό ή κάτι καλό απαραίτητα. Απλά έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή, αν είσαι κάποιος που δεν έχει, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι να σου πω, κάποια χαρακτηριστικά που τα έχουν οι influencers, συνήθως, ό,τι και να κάνεις, δεν θα καταλήξεις τόσο επιτυχημένο. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η αλήθεια. Και μην πάμε μακριά, θυμάστε όταν επί εποχής PewDiePie που έβγαζε άπειρα λεφτά και εξωτερικό και Ελλάδα βγήκανε άπειροι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν YouTube και δεν πετύχαν όλοι. Καλά προφανώς, παντού ισχύει. Και παντού, για να σας προλάβω, δεν λέω ότι εγώ είμαι επιτυχημένος. Εγώ είμαι από τους πρώτους αποτυχημένους στο YouTube, δηλαδή. Ναι, θέλω να σου πω ότι απ' την άλλη δεν το κάνω, ξέρω, για να γίνω γνωστός ή να βγάλω λεφτά. Έχω σβήσει τέτοιες σκέψεις εδώ και καιρό από το κεφάλι μου. Απλά το πρόβλημα είναι ότι το λέω για αυτούς που θέλουν να βγάλουν π.χ. κάτι από το YouTube, έτσι. Δεν είναι εύκολο και δεν το καταφέρει ο καθένας. Και υπάρχει πολύ μεγάλη, δεν ξέρω, υπάρχει ένα fog, υπάρχει μια ομίχλη πάνω από όλο αυτό. Που νομίζουν οι περισσότεροι ότι, οι περισσότεροι, νομίζουν αρκετοί και όχι μόνο μικρές ηλικίες, γιατί το έχω ακούσει από πολύ μεγάλη ηλικία αυτό. Τύπου πάνω από 25, να λέει ότι είναι κλικ και ευρώ. Όχι, ότι παιδί. Τόσα λεφτά βγαίνουν, ας πούμε. Αν ήταν έτσι. Αν ήταν ούτε έτσι, ούτε καν σε στιγμή... μεγάλες χώρες δεν είναι έτσι. Όχι, ναι, για την Ελλάδα. Ούτε, δηλαδή και στην Αμερική δεν ισχύει κλικ και ευρώ. Να σου πω κάτι. Αν ισχύει αυτό, όλοι οι Έλληνες θα είναι YouTubers αυτή τη στιγμή. Όλοι. Καταρχάς δεν θα ήταν τόσο εύκολο να γίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει κάτι τέτοιο. Προφανώς, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά στον πλανήτη για να γίνει κάτι τέτοιο γενικά. Θα βάζανε καταρχάς φρένο. Θα είχαν βάλει ότι στις 300 προβολές σταματάει το βίντεο. Δεν μπορεί να το δουν άλλοι.
Ακριβώς. Απλώς αυτό, ρε παιδί μου, γενικά για να μην το παραξεφύγουμε, γιατί το YouTube σαν τυχαίο παράδειγμα το έφερα. Okay. Άμα θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Καλά, γενικά για τέτοια επαγγέλματα ισχύει, δεν ισχύει μόνο για το YouTube. Ακριβώς, ναι. Μουσική, ας πούμε. Είναι... πολύ τρανταχτό παράδειγμα. Κοίταξε κάτι, καταλαβαίνω γιατί σημαίνει αυτό. Είναι κάτι που είναι πολύ απλό να γίνει. Είναι πολύ απλό να ανεβάσει ένα βίντεο στο YouTube. Ωραία. Ναι. Ο καθένας που διαθέτει ένα κινητό, ένα recording device και σύνδεση στο internet μπορεί να το κάνει. Αλλά ρε παιδιά, είναι όπως είναι και στην τηλεόραση, παράδειγμα, έτσι. Ότι δεν είναι όλες οι εκπομπές πετυχημένες. Ούτε όλοι οι παρουσιαστές, ούτε όλα τα κανάλια γενικά. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό την άλλη, δεν πρέπει η π.χ. να σας οδηγεί σε κατάθλιψη. Δηλαδή, α, δεν κατάφερα να γίνω YouTuber. Who gives a fuck? Και τι έγινε. Εγώ το έχω πει ότι ο σωστότερος τρόπος να δει κάποιος στο YouTube, αν δεν είναι ήδη πετυχημένος, δηλαδή αν δεν έρχεται, ας πούμε, από την τηλεόραση, από ραδιόφωνο, αν δεν είναι κωμικός και θέλει απλά να είναι παραπάνω έσοδα, που δεχτώ και αυτό, ο καλύτερος τρόπος να δει κάποιος στο YouTube είναι ένα χόμπι που mm-hmm. παραμένει χόμπι και ίσως σου φέρει και κάποια έσοδα. Ίσως να είσαι πολύ καλός, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και για να πούμε λίγο για τα σίκα-σίκα για τη σκάφη-σκάφη. Πρόσφατα ένας YouTuber έκανε μια έρευνα που έβαλε κάτω δεδομένα, πραγματικά κάθε και τον άλυσε, και διαπίστωσε αυτό που ξέραμε όλοι, βέβαια, αλλά αυτός το διαπίστωσε λίγο πιο επίσημα, ότι πηγή τα trending είναι στημένα. Στημένα για να βοηθάνε τα παραδοσιακά media. Π.χ. Yeah. Δεν πας εσύ να κάνεις την καλύτερη δουλειά του κόσμου κτλ. Πες να μην μπεις ποτέ στα trending. Απ' την άλλη, θα βγάλει, ξέρω εγώ τι να σου πω, το MasterChef ένα επεισόδιο και θα πάει trending. Ναι. Okay. Και δεν μπορεί και κανείς να. Όχι ακριβώς δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν σου φαίνεται και περίεργο, γιατί λες: OK, από την τηλεόραση είναι, έχει πάρα πολλούς, ξέρω εγώ, το βοηθάνε και τα sites. Λογικό να πάει. Ξέρεις κάτι, δεν σου φαίνεται περίεργο για αυτή τη γενιά που έχει μεγαλώσει με αυτό. Για όσους από εμάς ζήσαμε το YouTube από την αρχή του, είναι περίεργο. Γιατί δεν γινόταν αυτό. Το YouTube κάποτε ήταν μόνο YouTubers, μόνο άνθρωποι που κάναν βίντεο. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί δεν σου φαίνεται περίεργο όμως, από ποια άποψη το λέω. Ότι αν το κανάλι έχει και το site του και έχει και κάποιες εφημερίδες ή κάποια άλλα sites που θα προμοτάρουν τα βίντεο του ή αυτά που είναι να γίνουν viral, κατευθείαν έχει πάρα πολύ περισσότερες προβολές από εμένα που απλά είμαι ένας, ας πούμε, γνωστός YouTuber. Και ο πρώτος, δεύτερος YouTuber στην Ελλάδα να είμαι. Έχω μόνο εμένα, τους fans μου και το page μου. Όσα pages έχω, καταλαβες. Ναι, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι, και είναι μια πικρή αλήθεια, αλλά ισχύει και όχι μόνο στο YouTube, σε όλα τα πράγματα στη ζωή, είναι ότι η ζωή δεν είναι δίκαια. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι κάτι που... Sorry, αν το μάθατε από εδώ. Ναι. Είναι κάτι που... Να σου πω κάτι, δεν είναι θέμα από που θα το μάθεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε ενεργά να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, για να πορευτούμε ανάλογα. Γιατί όσο είμαστε μικροί και μεγαλώνουμε, οι περισσότεροι από εμάς ζούμε, μας δίνουν έτσι μια λίγο πιο παραμυθενιά άποψη για τη ζωή, που σου λέει ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θελήσεις, όλα τα πράγματα είναι για σένα. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ναι, ισχύει. Και δυστυχώς ξεκινάει και από το σπίτι το ίδιο. Δηλαδή γυρνάνε και σου λένε ότι ναι, διάβασε, ναι. Κάνε, δείξε να πας, να έχεις πολλά λεφτά, να κάνεις. Και πες ότι γίνομαι εγώ, ας πούμε, δικηγόρος, ωραία. Που είναι από τα επαγγέλματα τώρα, γιατρός και δικηγόρος είναι τα πρώτα που ακούς. Γίνομαι δικηγόρος. Αν ο πατέρας μου δεν είναι δικηγόρος. Ναι, είναι τα κλασικά επαγγέλματα που λένε στο σπίτι. Διάβασα να γίνεις γιατρός. Διάβασα να γίνεις δικηγόρος. Αυτό. Καταρχάς δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι γιατί δικηγόροι, αλλά και δικηγόρος να γίνω. Αν ο πατέρας μου δεν έχει δικηγορικό γραφείο, κατά πάσα πιθανότητα θα μείνω άνεργος. Ή τουλάχιστον θα μείνω άνεργος για πολλά χρόνια που θα ψάχνω δουλειά. Ή θα πας μαθητευόμενος ή ειδικευόμενος κάπου που είτε δεν θα πληρώνεις είτε θα πληρώνεις σε... Μην το ανοίξω αυτό το θέμα. Έψαχνα για την πρακτική μου, όχι από πανεπιστήμιο από τότε, και εγώ είμαι από ΙΕΚ, ωραία. Και ουσιαστικά αυτό που μου λέει το κράτος για την πρακτική μου είναι δεν δικαιούσε επίδομα γιατί ουσιαστικά δουλεύεις εκεί που κάνεις πρακτική, αλλά και ο άλλος δεν είναι υποχρεωμένος να σε πληρώσει γιατί είσαι πρακτικάριος. Οπότε ουσιαστικά εγώ σβήνομαι από το κράτος για λίγο, πληρώνω τα δικά μου εισιτήρια, πληρώνω τα πάντα. Ο άλλος, αν δεν είναι καλός άνθρωπος, γιατί εκεί το πάμε πλέον, δεν μου δίνει τίποτα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να μου δώσει τίποτα. Αν είναι καμιά μεγάλη εταιρεία, χαίστηκε. Ξεκάθαρα, θα με αφήσει εκεί. Πληρώνω εισιτήρια, πληρώνω ταξί, πληρώνω οτιδήποτε, γιατί αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος, θα πάω με ταξί στη δουλειά, αλλιώς θα είμαι τελείως πρακτική. Πάει. Είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω κάθε μέρα, γιατί υπογράφω στο βιβλίο της πρακτικής. Και δεν παίρνω τίποτα. Πολύ ωραία έχει πάει αυτό γενικά. Ακριβώς. Γενικά, παιδιά, μια συμβουλή.
Πέρα από το τι θα επιλέξετε για επάγγελμα, νομίζω ότι εκεί η πρώτη σκέψη σας θα είναι να βρείτε σε τι είστε καλοί. Γιατί δεν είναι όλοι καλοί σε ίδια πράγματα. Και αυτό είναι οκ, okay, είναι λογικό. Άλλοι είναι καλοί στα μαθηματικά, άλλοι είναι καλοί στη γλώσσα, άλλοι είναι καλοί, ξέρω εγώ, σε επιστήμες και. Ωραία. Επιλέξεις το τι είσαι καλή και επικεντρώστε εκεί. Από εκεί και πέρα, επειδή δυστυχώς η αγορά εργασίας είναι όπως είναι σήμερα, καλό θα είναι να αναπτύξετε και ικανότητες οι οποίες είναι κοντά σε αυτό που κάνετε ή ξέρω εγώ χρήσιμες γενικά. Γιατί πολλές δουλειές πλέον ζητάνε άτομα τα οποία θα κάνουν παραπάνω από μία δουλειά. Δυστυχώς. Σχεδόν όλες. Οπότε, αν ο άλλος μάθει μόνο τι να σου πω, μάθει πολύ καλά αγγλικά, γιατί αυτό ξέρει, αυτό γουστάει να κάνει, καλά θα είναι να μάθει και κάποια άλλα skills, μια δεύτερη γλώσσα. Αν ο άλλος είναι καλός μόνο στα μαθηματικά, επίσης το ίδιο ισχύει. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό ισχύει και για όσο ασχολούνται με πληροφορική, για παράδειγμα. Μπορεί εσύ, ξέρω, να ξέρεις πολύ καλό editing φερρυπίν, αλλά σε μια δουλειά που θα κάνεις, καλό θα είναι να ξέρεις και Excel, να ξέρεις και PowerPoint, να ξέρεις και από social media. Ισχύει. Ισχύει. Γιατί πολύ σπάνια πλέον θα υπάρχει δουλειά που θα σου πει «Σε θέλω να σε πάρω και να σε πληρώνω για αυτό το πράγμα μόνο». Και ένας, ας πούμε, που είναι καλός στη μουσική, γιατί είναι και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται, ας πούμε, να τα σπουδάσεις. Αν είσαι στη μουσική καλός ή έχεις καλή φωνή ή παίζεις κάποιο όργανο, μέχρι να πας στα 18 και να δώσεις πανελλήνιες και όλα αυτά, το έχεις καταλάβει. Μη σου πω ότι ήδη έχεις καταλάβει αν θα κάνεις καριέρα ή όχι σε κάτι τέτοια. Καλό θα ήταν, αν δεν έχεις γίνει ήδη πρώτο όνομα, γιατί μερικοί γίνονται και από τα 16, okay. Αν δεν, αλλά σου φέρνει κάποια έσοδα, αλλά δεν είσαι ακόμα σίγουρος, καλό θα ήταν να πας να σπουδάσεις κάτι με μουσική. Και για να γίνεις ακόμα καλύτερος από αυτό που είσαι, αλλά και για να έχεις το safe, το backup, ότι ξέρεις κάτι, και όλα να τα χάσω αύριο, και όλοι να με μισήσουν και να μην βρίσκω δουλειά, να μην βρίσκω συναυλία, να κλείσω, έχω και αυτό. Θα πάω να γίνω ηχολήπτης, θα πάω να κάνω κάτι. Ακριβώς. Επίσης, μια συμβουλή προς όλους τους φιλόδοξους μεταλλάδες μουσικούς. Πάμε, παιδιά, θα σας πω ακόμα μια πικρή αλήθεια. Αλλά επειδή έχω αρκετούς γνωστούς που είναι μουσικοί, ξέρω ότι ενισχύει έτσι. Παρόλο που θέλετε και γουστάρετε και ονειρεύεστε ότι θα παίξετε metal και θα γίνετε rockstar κτλ., κατά πάσα πιθανότητα θα παίζετε σε μπάντες για σκυλάδικα. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι το είδος που ευδοκιμεί στην Ελλάδα. Oh, ναι. Δείτε το σαν δουλειά. Μην το δείτε, α, όχι, εγώ θα πάω. Γιατί κάπως πρέπει να βγάλεις λεφτά. Βέβαια, αν σώνει και καλά θες να κάνεις ακριβώς αυτό, στο οποίο είσαι καλός, καλό θα ήταν αν είναι να ρίξεις κάποιο στάνταρ, να ρίξεις το στάνταρ ότι δεν θα μείνεις απαραίτητα στην Ελλάδα. Να βάλεις κάποιον ατζέντη ή να βγεις λίγο έξω για κάποιες εβδομάδες, κάποιους μήνες και να ψάχνεσαι. Μήπως σου βγει σε καλό και βρεις κάτι στο εξωτερικό. Ναι, και εδώ αυτό το πράγμα ακριβώς, γιατί σε πολλούς μπορεί να φαίνεται άδικο, για να μέσα στο προηγούμενο θέμα που βλέπουμε κάποιους άλλους να τη βγάζουν πολύ πιο εύκολα και κάνοντας πράγματα που δεν είναι απαραίτητα ποιοτικά. Παιδιά, ακόμα και αυτοί που βλέπουμε, π.χ. διάσημοι YouTubers για παράδειγμα, ωραία, μεγάλοι YouTubers. Παιδιά, το YouTube είναι κάτι που έχει σχετικά μικρό προσδόκιμο ζωής, ως καριέρα τουλάχιστον. Mm. Δηλαδή, από κάποια φάση και μετά, δεν θα σε βλέπουν γιατί θα έχουν βγει άλλοι, θα έχει αλλάξει το κοινό. Το κοινό με το οποίο μεγάλωσε και μεγαλώσει έχει άλλες ευθύνες. Οπότε αυτό τελειώνει κάποια στιγμή, guys. Και επίσης δεν έχει. Ναι, δεν έχουν προλάβει ακόμα να τελειώσουν πολλές καριέρες από το YouTube. Δηλαδή δεν έχει προλάβει να τελειώσει μια ολόκληρη γενιά. Όχι. Κάποιοι όχι, έχουν ίσα, πέσει, ίσα, αλλά ίσα, δεν έχει προλάβει ακόμα αυτό. Ίσα-ίσα, εγώ διαφωνώ. Έχουμε δει ήδη, μπορώ να σου πω, δύο γενιές δημιουργών. Μιλάω για Ελλάδα πάντα, έτσι. Στο ελληνικό YouTube που έχουν βγει και βλέπουμε τώρα ότι οι παλιές γενιές σιγά σιγά πέφτουν. Καλά, δηλαδή σε καμία περίπτωση κανάλια που ήταν τεράστια κάποτε δεν έχουν τώρα τους ίδιους αριθμούς με αυτούς που είχαν στο απόγειο. Κοίτα, κάποια αλλάζουν όμως. Δηλαδή μένουν ακόμα στην κορυφή, δεν έχουν σβήσει τελείως. Για ελληνικό YouTube. Δεν σου λέω αυτό. Ναι. Όχι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Απλά σου λέω ότι ακόμα και έτσι πεπρωμένων φυγεί είναι αδύνατον. Καλά, προφανώς κάποια στιγμή όλα σβήνουν, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, τι να σου πω, το πούμε, υπάρχουν άτομα από αυτή τη στιγμή. Πάει να σου φέρω ράντομο εγώ, το Ζοκ, ωραία. Mm-hmm. Ο οποίος είναι από τους πρώτους. Ναι. Και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Ζοκ, οι πιτσιρικάδες σήμερα. Εντάξει.
αρκετοί δεν ξέρουν, αν ξέρουν δεν τον βλέπουν, να σου το πω έτσι. Ναι, οκ. Okay. Είναι περίεργο ότι την άποψη Ζοκ... ότι εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο το καινούριο ύφος που είναι... Mm-hmm. Είναι πιο... Πώς να το πω, παρόλο που δεν δίνει τόσο μεγάλη... Όχι ακριβώς σημασία. Δεν κάνει τόσο μεγάλο κόπο για τα βίντεο του όπως κάποτε που ήθελε, ας πούμε, να εντυπωσιάσει. Mm-hmm. Καταλαβες. Και το λέω με την καλή έννοια, γιατί όντως έκανε πάρα πολύ ωραίο edit και πάρα πολύ τέτοιο, αλλά είδε ότι δεν έχει νόημα να κάνεις τόσο μεγάλο ακριβώς, edit. Καταλαβες. Ακριβώς. Να σου πω κάτι. Αυτό και είναι νόημα να το κάνεις, να κάνεις υπερπαραγωγή βίντεο, είτε μόνο για την κάβλα σου, επειδή γουστάζεις να το κάνεις, είτε να λειτουργήσεις από το φόλιο. Για να πας κάπου και να δουλεύεις. Αυτό, γι' αυτό λέω ότι δεν το είπα για κακό, γιατί όσο κόντος το έκανα από την κάβλα του. Είχε πολύ μεγάλη κάβλα να πάει να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο έτσι ακριβώς όπως το θέλει. Απλά μετά από κάποια φάση είδε ότι, ξέρεις κάτι, άμα είναι να δίνω 200 ώρες για να μου δώσει, ας πούμε, πίσω τις 10, λέγοντα, δεν. Κατάλαβες. Ναι. Μπορώ να κάνω 10 ώρες και να μου τις δώσει πίσω όλες. Ναι, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσουμε λίγο κάτι έτσι. Και αυτό είναι κάθε φορά που έχουμε το συγκεκριμένο θέμα, το αναφέρω. Ότι παιδιά, εσείς για ένα πράγμα που βλέπετε σε ένα βίντεο το οποίο κρατάει, να σου πω, 3 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα, 1 λεπτό, από πίσω για να γίνει αυτό έχει πέσει δουλειά ωρών. Εντάξει, όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Μερικές φορές στα 10 δευτερόλεπτα που βλέπετε έχει πέσει δουλειά 5 δευτερόλεπτα. Ναι, αλλά εγώ σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, π.χ. σε αυτά που έκανε ο Ζοκ, που έκανε ειδικά εφέ. Αυτά, παιδιά, θέλει ώρες για να γίνει. Ναι, για τέτοια πράγματα, για λίγο πιο παλιά βίντεο του Ζοκ, γιατί τώρα κάνει και λίγο gameplays, let's play και τέτοια, αλλά στα πιο παλιά, στα τι παίζει με το, ας πούμε, στα βίντεο του Αστρόνιο, στα βίντεο του Mad Scientist, σε τέτοια καθημερινή φυσική, ας πούμε, όλα αυτά, εκτός από το edit, εκτός από τα special effects, εκτός από το να κάτσεις να φτιάξεις, ξέρω, τα πράγματα που χρειάζεται, σε μερικά και ακόμα και στα βίντεο του Ζοκ, πέφτει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη. Και έχεις και πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης να μην κάνεις κάτι λάθος μέσα σε όλο αυτό. Πολλοί δεν το βλέπουν. Βλέπουν απλά το βίντεο και λένε, α, εντάξει, οκ. Okay. Έκανες μία ώρα βίντεο, μία ώρα βίντεο είδα. Δεν είναι έτσι. Okay, έκανες 200 ώρες βίντεο και είδε μία ώρα. Εγώ μπορώ να σου δώσω προσωπικό παράδειγμα. Ωραία. Mm. Είχε ξεκινήσει μια εκπομπή ο Τζακ, την Πανούκλα. Η οποία ήταν, ξέρω, σε φάση σχολίαζε κάτι πράγματα ο Τζακ Λόπ. Και έπεφτε εικόνα, κείμενο, γενικά, ρε παιδί μου, διάφορα πράγματα. Λοιπόν, επειδή εγώ τα μόνταρα εκείνα τα βίντεο, μπορώ να σου πω για ένα οπτικό γκάγκ το οποίο μπορεί να κρατούσε 3 δευτερόλεπτα, η δουλειά από πίσω π.χ. μπορεί να ήταν μισή με μία ώρα. Ναι. Για να δημιουργηθεί αυτό. Ναι. Οπότε μπορώ να καταλάβω οποιονδήποτε θέλει να κάνει τέτοια πράγματα στην Ελλάδα και είτε δεν έχουν την αναγνώριση είτε δεν αποδίδουν αυτά που μπορούν να αποδώσουν, οπότε το αφήνει. Είναι λογικό για μένα. Και να πω και κάτι, γιατί και δεν ξέρω αν έχω μιλήσει πάρα πολύ στα προηγούμενα τα podcast, στα stream έχω μιλήσει σίγουρα, να πω ότι η δική μου η δουλειά κανονικά είναι μοντέρ και σε βίντεο και λίγο λιγότερο σε φωτογραφίες. Ωραία. Και έχω σπουδάσει 3D animation, που είναι ακόμα χειρότερο πράγμα όλο αυτό, αλλά οκ, okay, δεν το εξασκώ, είναι πιο πολύ μοντάζ. Ο λόγος που έφτασα να κάνω τέτοιου είδους βίντεο και podcast και μάλιστα να μην κάνω καν μοντάζ στον ήχο στα προηγούμενα είναι ότι έχω δει πόσο τελειομανής είμαι και πόσες ώρες παίρνει το να βγάλεις κάτι έτσι ακριβώς όπως το θες. Ναι. Άμα καθόμουν να βγάλω τα βίντεο έτσι ακριβώς όπως τα θέλω, θα ήταν κάτι σαν το τι παίζει με το Τζοκ και θα βγάζα ένα βίντεο το μήνα που θα ήταν podcast που θα μιλάγαμε. Απλά για να βγει έτσι όπως το θέλω εγώ, θα είχε 800 ώρες edit από πίσω. Παιδιά, καταρχάς, ναι, αυτό μπορώ να σας το πω κι εγώ. Για να κάνει ο Κώστας το podcast όπως πραγματικά θα το ήθελε, θα ήταν όντως ένα το μήνα, θα έπρεπε να δώσει μια περιουσία σε εξοπλισμό για να έχει τον καλύτερο δυνατό ήχο και. Δυστυχώς αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Αν και η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά, σαν format με podcast, το καλύτερο είναι του Joe Rogan. Το θεωρώ top. Για format. Δεν θα μπω σε απόψεις και τέτοια, γιατί έχει πει και κάτι edgy πράγματα λίγο περίεργα. Ναι. Αλλά σαν format, καταρχάς μου αρέσει, είναι πάρα πολύ καλός συνομιλητής. Ακούει πάρα πολύ. Το έχουν πει και πάρα πολύ ότι είναι good listener. Και φαίνεται ότι ακούει όχι γιατί αφήνει τον άλλο να μιλήσει, αλλά γιατί πάντα
φαίνεται ότι άκουσε αυτό που του είπε. Αυτό είναι το όλο θέμα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ το format του στούντιο που έχει. Αυτό με το μεγάλο τραπέζι, τα μικρόφωνα, τα όλα αυτά. Αν μπείτε πάλι να δείτε, μπείτε στο Joe Rogan και δείτε με σειρά το παλαιότερο, ας πούμε, πρώτο, και δείτε πώς ήταν το πρώτο Joe Rogan Experience που έβγαλε. Ξεκάθαρα ήταν ένας τύπος μπροστά από, νομίζω είχε κι άλλον έναν δίπλα του, σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, μίζερο τελείως σε σχέση με αυτό που είναι τώρα, με μια κάμερα που έδειχνε θολά και με zoom και με τέτοια, ξέρω εγώ, και βλέπεις το πιο καινούριο podcast, το τελευταίο podcast, και λες τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι, αλλά πρόσεξε, η διαφορά ποια είναι. Εδώ δεν θα γίνει ποτέ αυτό, προφανώς. Στην Αμερική όμως, τα podcast βγάζουν λεφτά, παιδιά. Όχι πλάκα, λεφτά. Mm-hmm. Και όχι μόνο τα podcast όπως είναι του Τζο Ρόγκαν, όπως είναι τώρα αυτό που καθόμαστε και μιλάμε για διάφορα θέματα. Μιλάμε και για πολύ... Εκεί έχει εξειδικευτεί. Παράδειγμα, υπάρχουν crime podcasts, τα οποία κάθονται και μιλάνε για εγκλήματα. Ναι. Τα οποία επίσης βγάζουν πάρα πολλά λεφτά. Ναι, υπάρχουν, δηλαδή έχει αναπτυχθεί το είδος. Στην Ελλάδα νομίζω το podcast έχει αρχίσει και αναδεικνύεται τα τελευταία 2 χρόνια. Δειλά-δειλά τον πρώτο χρόνο, τον τελευταίο χρόνο περισσότερο. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές ποτέ δεν θα γίνει κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Και εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, πέρα ότι δεν υπάρχει τόσο χρήμα για να βοηθήσεις και να στηρίξεις τους δημιουργούς, εδώ πέρα πολλές φορές υπάρχει και η άλλη νοοτροπία ότι α, τι, γιατί να του δώσω λεφτά. Γιατί αφού αυτό είναι τζάμπα, γιατί να του δώσω λεφτά. Γι' αυτό και βλέπουμε και ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις δημιουργών που όταν κάνουν χορηγούμενα βίντεο, είτε τα κάνουν με την ψυχή στο στόμα, είτε τα κρύβουν ότι είναι χορηγούμενο. Το οποίο διαφωνώ καθέτος με αυτό. Yeah. Όταν είναι κάτι χορηγούμενο, πρέπει να το λες, οφείλεις να το λες. Αλλά πρέπει και ο άλλος να το δεχτεί από την άλλη. Ναι, δηλαδή, παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δηλαδή, και εμείς όταν κάνουμε ένα βίντεο στο YouTube, κατά πάσα πιθανότητα, ακόμα και να μην θέλουμε εμείς, θα μπουν διαφημίσεις. Ωραία. Απλώς εμείς θα πάρουμε φράγκο από αυτές, γιατί ξέρω εγώ θα έχουμε βάλει κάτι που είναι copyright ή οτιδήποτε. Ναι. Βέβαια, αυτό που λένε είναι ότι άμα δεν πληρώνεις για κάτι, που έχει βγάλει και η καθημερινή. Η καθημερινή φυσική, πάντα μου ακούγεται πολύ λάθος αυτό. Το κανάλι Καθημερινή Φυσική, λοιπόν. Έχει βγάλει βίντεο με αυτό, το οποίο δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Βιομηχανία κάτι, διαφήμισης, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Ότι αν κάτι δεν πληρώνεις είναι για δωρεάν, κάτι, είσαι μάλλον εσύ είσαι το προϊόν. Ναι, ναι. Αυτό είναι νόμος. Ισχύει. Δηλαδή, και αυτό δεν ισχύει μόνο, παιδιά, μόνο για τις διαφημίσεις, μόνο για το YouTube. Ισχύει για τα πάντα στη ζωή. Τίποτα δεν είναι πραγματικά δωρεάν. Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, there's no such thing as a free meal. Και όπως λένε οι Έλληνες, ο τζάμπας πέθανε. Το οποίο, okay, το ρίχνει λίγο σαν παροιμία, αλλά ισχύει. Όχι, κοίτα, απλώς εγώ θέλω να πω ότι αν πιστεύετε ότι αυτό που βλέπετε σας αρέσει και θέλετε να συνεχίσετε να το βλέπετε, αν διαθέτετε τη δυνατότητα προφανώς, έτσι, μπορείτε να σκεφτείτε να το στηρίξετε. Δεν είναι κακό αυτό. Ούτε θα πάνε τα λεφτά σας τζάμπα, ούτε... Και να σου πω κάτι. Ακόμα και να σου δώσουν 100 ευρώ εσένα. Ωραία. Εμένα, οποιονδήποτε. Λοιπόν. Υπάρχει πάντα πιθανότητα ότι θα πάμε να τα φάμε, ξέρω εγώ, στις πουτάνες, στα ποτά, στα λεφτά, whatever. Μην γελιόμαστε. Ή απλά ξέρω να πάρουμε φαγητό να φάμε. Ναι, οκ. Okay. Και αυτό ακόμα δεν είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν πέφτει η συνολική ποιότητα, αλλά βελτιώνεται, δεν βλέπω το λάθος. Δηλαδή, αντί να πληρώνεται από μία δουλειά και να τον πληρώνουν κάθε μήνα, ουσιαστικά η πληρωμή του γίνεται από τους fans. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ενώ θέλω να είμαι υπέρ στο στηρίξτε τους δημιουργούς, έχω δει δημιουργούς οι οποίοι το κάνουν τόσο λάθος αυτό το πράγμα. Και γυρνάνε και λένε, ας πούμε, έχω χορηγό τον τάδε και την τάδε, και έχω και αυτόν τον χορηγό που είναι μόνιμος, και έχω και αυτόν τον χορηγό σε αυτό το βίντεο, που σημαίνει ότι όλο αυτό είναι λεφτά ή πράγματα. Γιατί εντάξει, δεν είναι πάντα λεφτά. Μπορεί να έρθει κάποιος και να μου πει ότι φτιάξω το στούντιό σου από εμένα, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λεφτά είναι και αυτό, απλά είναι με άλλο τρόπο.
Και βλέπεις αυτόν τον δημιουργό τον ίδιο να λέει και κάντε μου και donate από κάτω και έτσι και αλλιώς και τέτοια. Και να το. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, το κάντε μου donate δεν είναι κακό απ' τη μία. Απ' την άλλη όμως, μην. Είναι σχεδόν μην σαν να εκβιάζεις το κοινό σου συναισθηματικά, κατάλαβες. Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Κοίτα, γενικά να σου πω κάτι. Donate έχω και εγώ button, donate έχεις και εσύ. Όλοι έχουμε. Το θέμα donate, είναι ότι σε κάποια φάση απλά θα το πεις μια φορά σε ένα βίντεο, σε ένα stream και τελειώνει εκεί η ιστορία. Δεν υπάρχει λόγος να το σπαμάρεις κάθε 5 λεπτά. Ούτε ξέρω εγώ ειδικά να εκβιάζει. Δηλαδή, αν με αγαπάτε, ουσιαστικά να του λε: κάντε τον ναι, ισχύει. Όχι. Αλλά είμαι υπέρ αυτού που είπε και ο Τζάκλοπ, νομίζω, στο προηγούμενο, ότι αν θες να βγάλει μια νέα σειρά και δεν έχει τον budget, α πούμε, μπορεί να του πει ότι παιδιά, αυτή η σειρά θα είναι supported από εσά. Mm-hmm. Μπορείτε να κάνετε donates από κάτω, α πούμε. Θα έχω ένα donate count και μόλι φτάσουμε στο budget που θέλω για εκείνη τη σειρά. Ξεκινάμε. Ή μπορεί να πεις ότι δεν έχω μικρόφωνο, ας πούμε, δεν έχω κάμερα. Κάνουμε ένα donation call για να βελτιωθεί η ποιότητα του stream. Αλλά εκείνη τη στιγμή ξέρουν τι αγοράζουν, να το πω έτσι. Δηλαδή, τους έχω βάλει τι θέλω και αν θέλουν, το στηρίζουν για το συγκεκριμένο λόγο. Είναι λιγότερες οι πιθανότητες όταν το κάνεις έτσι να σε κοροϊδέψει, ας πούμε, ο δημιουργός. Ναι, κοίτα. Ανάμεσα σε κοινό και δημιουργό. Υπάρχει μια σχέση η οποία πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχάς ξεχνάμε τα «αχ, σας αγαπώ πολύ» και τα λοιπά. Αυτά είναι μπαρούφες. Είμαστε οικογένεια όλοι. Ναι, ναι, δεν είμαστε ούτε οικογένεια. Δεν σας αγαπάμε. Σας αγαπάμε την έννοια ότι εκτιμάμε αυτό που κάνετε και στηρίζετε το κανάλι και ότι έρχεστε και μας παρακολουθείτε. Με κάποιους από εσάς έχουμε και λίγο παραπάνω σχέση και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό για όλο το κοινό που έχει ο καθένας. Δεν έχει ο άλλος π.χ. 10.000 άτομα και τους αγαπάει όλους. Αυτά είναι μπαρούφες. Ωραία. Δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμάμε, δεν είμαστε αγνώμονες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ούτε όλη οικογένεια, ούτε σόι, ούτε. Είμαστε εδώ πέρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε ψυχαγωγούμε. Είστε εδώ πέρα και ψυχαγωγήστε επίσης, το ελπίζουμε. Περνάμε όλοι καλά μαζί και λίγο πολύ αυτό είναι, παιδιά. Από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι. Α, ξέρω εγώ, μη μου μιλάτε και τα λοιπά. Ούτε αυτό ισχύει. Μπορείτε να μου μιλήσετε, θα σας μιλήσω τα πάντα κανονικά και εγώ και ο Ανδρέας και οποιοδήποτε. Απλά εντάξει, πρέπει να είναι. Δεν τις βάζουμε όλες. Οι περισσότεροι. Έστω, ναι, έστω. Το point είναι, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά σε πλατφόρμες όπως το YouTube, γενικά σε πλατφόρμες που υπάρχει τέτοια σχέση μεταξύ κοινού και δημιουργού. Είναι κακό πράγμα το να γίνεται, ειδικά από μεγάλους YouTubers, μεγάλους δημιουργούς, να έχουμε τέτοια φαινόμενα, γιατί μετά χαλάνε σε εισαγωγικά την πιάτσα για όλους τους υπόλοιπους. Ναι. Ναι, γενικότερα εγώ πιστεύω ότι όσο μεγαλώνει ο αριθμός του subscribers, γιατί ένας αριθμός είναι, όσο μεγαλώνει ο αριθμός σου, το γνωρίζεις, μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε άμα τα analytics λένε άλλα, το γνωρίζεις ότι σε βλέπουν και μικρές ηλικίες. Όσο ναι. Περισσότερο ανεβαίνει ο αριθμός σου, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευθύνη σου για το τι θα λες σε κάθε βίντεο. Εγώ έτσι το βλέπω. Μα να σου πω κάτι. Εξορισμού εγώ πιστεύω και χωρίς καν να κοιτάξω το analytics, έτσι. Είναι κοινή λογική. Χρόνο για να κάθεται και να βλέπει βίντεο με τις ώρες streams στο YouTube δεν το έχω εγώ και εσύ, γιατί έχουμε και δουλειά να κάνουμε, έχουμε άλλες ευθύνες. Το έχουν μικρότερες ηλικίες που δεν έχουν άλλα πράγματα να κάνουν. Και έχουν πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Ναι. Και κακά τα ψέματα, όποιος ρίξει μια ματιά στα περισσότερα σχόλια του ελληνικού YouTube, μπορεί να το διαπιστώσει αυτό, παιδιά. Αν είναι μικρές ή όχι ηλικίες. Ναι, οκ, okay, φαίνεται. Ναι, δηλαδή, εγώ πλέον έχω φτάσει στο σημείο να εκπλήσωμαι όταν βλέπω σχόλια τα οποία φαίνονται, ρε παιδί μου, ότι είναι από μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτό είναι το σπάνιο. Ναι, γενικότερα θα έχουν πολύ μεγαλύτερο. Νομίζω το είχε πει και αυτό ο Ζοκ σε ένα βίντεο τώρα από τα σχετικά πρόσφατα, στους τελευταίους μήνες. Ότι είναι πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν ενεργοί χρήστες οι μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή εγώ θα δω ένα βίντεο σου, θα πω α, πολύ ωραίο, θα του κάνω ένα like και σηκώνομαι και φεύγω, άμα δεν μου έχει δώσει ένα πάτημα το βίντεο να κάνω ένα σχόλιο. Αν πάλι ένα παιδάκι το δει το βίντεο,
χωρίς ακόμα να του δώσει πάτημα, μπορεί να γράψει, ξέρω εγώ, είσαι τέλειος. Το οποίο δεν είναι κακό. Δηλαδή, δεν το πάω στο ότι θα βρήσει. Όχι, ίσα-ίσα. Για εμάς που κάνουμε, ας πούμε, YouTube ή stream ή οτιδήποτε, είναι το καλύτερο αυτό να έχεις πολύ περισσότερο interaction. Αλλά αναγκαστικά για το πολύ interaction χρειάζεσαι μικρές ηλικίες. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μα αυτό είναι και το θέμα ότι τα περισσότερα κανάλια στο YouTube γίνονται μεγάλα χάρη στις μικρές ηλικίες. Γιατί μικρές ηλικίες θα κάνουν και σχόλιο, θα κάνουν και share, θα το πούνε και στους φίλους τους. Οι μεγαλύτερες ηλικίες απλά θα δουν το βίντεο και θα τελειώσει εκεί πέρα. Βέβαια, να πω εγώ σε αυτό το σημείο, αυτό που είπε να το πείτε, να το πούν στους φίλους τους, να πω εγώ ότι τώρα τελευταία είδα ένα κανάλι ελληνικό που λέγεται The Bearded Night Owl, το οποίο ασχολείται με μεταγλώτηση και αφήγηση ιστοριών τρόμου και Lovecraft και τέτοια φάση. Το οποίο, φοβερό κανάλι, ναι, πολύ ωραίο. Το οποίο γύρισα και το είπα στο G-Sack, το είπα στο Page, το είπα στο Discord, το μοιράστηκα με όλους. Ναι, ήμουν ενθουσιασμένος. Είναι από τα πολύ λίγα κανάλια ελληνικά που έχω δει τόσο καλή τεχνική προσέγγιση. Όλα. Δηλαδή, φανταστική επεξεργασία ήχου. Το παλικάρι που το κάνει έχει φανταστική φωνή για αυτό που κάνει. Μακράν, από όσα έχω δει εγώ, δεν τα έχω δει όλα τα κανάλια στην Ελλάδα, μακράν η καλύτερη αφήγηση σε βίντεο και καταπληκτικό sound design. Η ήχη που ακούς από πίσω και τέτοια είναι όντως ιστορία. Είναι όντως, πώς το λένε, audiobook. Είναι ξεκάθαρα audiobook αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Θα βάλω link, δηλαδή, βασικά. Θα βάλω link από κάτω, πηγαίνετε. Να βάλεις. Δηλαδή, και εγώ η αλήθεια είναι που δεν παρακολουθώ πολλά τέτοια πράγματα. Ο συγκεκριμένος μου άρεσε πάρα πολύ. Μου το σύστησε εδώ πέρα ο Αντρέας και όντως γούσταρα. Από εκεί και πέρα τώρα. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ας πούμε, σε αυτούς που ακούν είναι αυτό που λέμε και τώρα, έτσι, ότι, για αυτό το θέμα τουλάχιστον. Παιδιά, γουστάρετε κάτι και θέλετε να βοηθήσετε, δεν χρειάζεται να δώσετε λεφτά. Σπρώχτε το όμως, κάντε ένα share. Μοιραστείτε το. Μιλήστε γι' αυτό. Αν πιστεύετε ότι αξίζει. Κοίτα, μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Θα σου πω. Αν πιστεύετε ότι αυτό που βλέπετε αξίζει, είναι ίσως πιο σημαντικό από το να του δώσετε λεφτά. Ω, ναι, ισχύει. Ισχύει. Ειδικά σε πιο μεγάλα κανάλια. Παρά μόνο ούτε λεπτό από το χρόνο σας δεν κοστίζει. Σε πιο μεγάλα κανάλια, πραγματικά το share θα κάνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά από το 1 ευρώ donate, ξέρω εγώ. Αλλά. Θα πάρω λίγο το μέρος τους και θα πω ότι. Και το μέρος το δικό μου, ας πούμε, σαν θεατής, και θα πω ότι δεν είναι όλα share-friendly content. Δηλαδή, Άξι. Λένε σε μερικά, κάντε share, ας πούμε, αν σας άρεσε το βίντεο. Φίλε, είναι ένα vlog. Ξέρω εγώ, γιατί να σου το κάνω share. Όποιος και να το δει στην αρχική μου, ας πούμε, στο Facebook, θα το γράψει στα αρχίδια του. Κατάλαβες. Ενώ άμα βγάλει ένα βίντεο, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, ο Αστρόνιο, ή άμα βγάλουν ένα βίντεο, ξέρω εγώ, Dubby Gramers ή ένα μπλα ο Γιάννης, κατάλαβες. Είναι μερικά που είναι πιο share-friendly. Δηλαδή, μπορώ να το στείλω προφανώς, και να πω. Να το ανεβάσω στο Facebook και να πω, παιδιά, εδώ πέρα έχει πέσει δουλειά, είναι πάρα πολύ ωραίο, δείτε το. Ναι, αλλά πρόσεξε, ακόμα vlog με vlog έχει διαφορά. Δηλαδή, μπορεί να δει ένα απλό vlog που άλλο έχει ανοίξει την κάμερα και. Καλά, ναι, προφανώς. Και μπορεί να δει και ένα vlog το οποίο έχει φανταστική σκηνοθεσία. Προφανώς. Εγώ όποτε μιλάμε για τέτοια πράγματα φέρνω τα βόλτα, τον Unboxholics. Αυτό οπότε. Εντάξει, αυτό είναι ταινία point, μικρού μήκους οριακά. Ναι. Μα εκεί είναι το point. Γενικά, ρε παιδί μου, στην τελική καταλήγει σε θέμα γούστου. Αν αυτό που βλέπεις εσύ γουστάρεις και θέλεις να το βοηθήσεις, μπορείς να το κάνεις. Okay. Και το ξαναλέω, δεν είναι κακό ούτε το να δώσεις λεφτά αν σου ζητάει ο δημιουργός με σωστό τρόπο. Ούτε το να μην δώσει λεφτά και απλά να το κάνει share. Όπως είπαμε, μπορεί να είναι και πιο χρήσιμο από τα λεφτά. Εντάξει. Και η αλήθεια είναι ότι κοιτάς και λίγο το τι αρέσει σε εκείνους που έχεις στο Facebook. Αν εγώ έχω μόνο gamers, μπορεί να κάνω ένα απλό gameplay βίντεο, ένα walkthrough ή οτιδήποτε share και όντως να έχει απήχηση. Αν το κοινό μου είναι, ξέρω εγώ, μουσική και κάνω ένα gameplay βίντεο, δεν θα το δει κανένας. Οπότε πάει και ανάλογα προφανώς. Τον άνθρωπο, το προφίλ, ας πούμε. Προφανώς. Το θέμα είναι ότι, για να γυρίσουμε στο αρχικό θέμα που συζητούσαμε πριν, μην απλά αναπαράγετε αυτά που βλέπετε να τα κάνουν άλλοι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να κάνω share π.χ. ωραία, ή να γελάσω με ένα κακό λογοπαίγνιο, που αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος
της ελληνικής κωμωδίας, τουλάχιστον σε social media που βλέπουμε, είναι λογοπαίγνια. Δεν είναι όλα τόσο αστεία, παιδιά, π.χ. Αν και η αλήθεια και είναι κάτι... ότι εγώ περνάω πολύ καλά με αυτή τη μόδα. Μην την αφήσετε να φύγει. Εσύ σταμάτα. Εγώ περνάω πολύ ωραία, τι να πω. Εσύ σταμάτα, έχω ράματα γιατί έχω να σου σταμάτα. Είσαι σε ένα κανάλι που λέγεται GoProσκυλα. Νομίζω κανείς δεν περίμενε κάτι καλύτερο. Αυτό να μου πεις. Και δεν έχεις κάνει GoPro, παναθεμάσαι. Ισχύει αυτό. Πλάκα, πλάκα. Δεν πήρα ποτέ τελικά GoPro. False advertising. Ναι, είναι, μπορεί να μου κλείσουν όλο το κανάλι για clickbait. Λοιπόν, κάνω ένα sub. Είμαι ψέματα. Okay. Να την κρατήσω τις υποσχέσεις του. Πάνα, πάρω μια GoPro, ρε παιδί μου, άμα είναι να φύγετε η μισή, να πούμε. Και επίσης, παιδιά, κάτι άλλο. Πείτε τι θέλετε από εμάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να μας λέτε ότι «Α, είσαι τέλειος, είσαι γαμάτος». Όχι. Θέλω να ακούω κι εγώ και ο κάθε δημιουργός το τι έχετε να μας πείτε, τι έχετε να μας προτείνετε. Ισχύει. Πάντα προφανώς με ευγενικό τρόπο, έτσι. Αν βγεις και πεις «Αντιγαμίσου, πώς είσαι έτσι», απλά ξέρω εγώ πες να ζήσω και το σχόλιο. Ή απλά να μην το κοίτα, να σου πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Στο προηγούμενο βίντεο το ήξερα ότι, δηλαδή το ήξερα και εγώ και ο Τζακ, ότι ο ήχος δεν ήταν πολύ καλός. Mm-hmm. Περίμενα να μου πει κάποιος για τον ήχο για να το απαντήσω αυτά που είπα στην αρχή. Ναι. Ότι παιδιά, από την επόμενη φορά τα recordings θα γίνονται έτσι, το είχα κάνει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, τέτοια. Όντως βρέθηκε ένα παλικάρι και μου είπε πολύ ωραίο το podcast, αλλά ο ήχος είχε ένα θέμα. Ελπίζω να φτιαχτεί. Το οποίο ήταν με πολύ. Πολύ καλό τρόπο, ας πούμε, το είπε. Το εκτίμησε αυτό το σχόλιο, γιατί φαίνεται ότι το άκουσε, του άρεσε, αλλά κάτι του τσίνησε. Ναι, και ήθελα να μου το πει κάποιος, κατάλαβες. Όχι, είναι λογικό. Εσύ αυτό, δηλαδή υπάρχει διαφορά από σχόλιο σε σχόλιο. Π.χ. σε μένα σε ένα σχόλιο, δεν θυμάμαι σε ποιο ήταν, είτε στο Game of Thrones, είτε στο Endgame. Κάθε το άλλο που γράφει σχόλιο και λέει «Ρε βλακαμά, Τζίσακ, γαμώ το πετάκι σε συνέχεια, διακόπτεις τον Μάκιο στην ώρα που μιλάει και τον και το άλλο και ευτυχώς που είσαι ο Μάκιο στο podcast». Και του γράψα «Συγγνώμη κιόλας που τόλμησα να μιλήσω στο podcast μου. Συγγνώμη». Μα βλέπεις, δηλαδή το γράφουνε με λάθος τρόπο. Ναι, μου είπε μετά κάτι για τα επίπεδα ήχου, το οποίο δεκτό να το, μπορώ να το τσεκάρω και να το δω αν ισχύει, και ήταν ο μόνος που παραπονέθηκε για αυτό το θέμα. Γιατί προσπαθώ γενικά, ρε παιδί μου, να το κάνω σωστά στο μοντάζ. Το αν το πετυχαίνω ή όχι, εδώ είμαι για να το ακούσω. Αλλά όταν έρχεται ο άλλος και μου λέει αυτό το πράγμα, εγώ συμπεραίνω ότι ρε μπρο, εντάξει, προφανώς, οκ, okay, χαίστηκες για τον Τζίσεκ που δεν τον ξέρει τη μάνα του, ήρθες εδώ για τον Μάκιους. Το δέχομαι. Αν θέλεις αγόρι μου Μάκιους, έχει κανάλι που λέγεται Μάκιους. Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι να το λες με σωστό τρόπο. Γιατί μπορεί να τον ενόχλησε το ότι πετάγεσαι, ας πούμε, και κόβεις το Μάκιους. Αλλά πες το, ότι ξέρεις κάτι. Καλό το podcast. Αλλά νιώθω ότι κάποιες φορές, ξέρεις, δεν αφήνει το ένα στον άλλο να μιλήσει, ρε παιδί μου. Άμα το πεις, ναι, έτσι, όχι, άλλη, το βλέπει αλλιώς ο άλλος. Λες, όντως, παίζει να έκανα μαλακία. Ξέρω, εγώ το προσέχω την άλλη φορά. Θα το έχω στο νου μου. Μα ναι, άλλοι το γράψαν αυτό και λέει, επειδή ήμασταν τρία άτομα, και εγώ και ο του κουτιού και ο Μάκιος, και όντως κάποιες φορές μιλούσαμε ένας πάνω στον άλλο και ακούγονταν μια χάβρα. Απόλυτα αποδεκτό και το καταλαβαίνω. Και να κοιτάξουμε να το βελτιώσουμε. Ή ένα άλλο που μου είχαν πει, πολύ σωστό σχόλιο, και μετά είχαν πει δύο-τρία άτομα. Έλεγα συνεχεία το παρ' αυτά, που ενώ έπρεπε να πάω παρόλα αυτά. Το παρ' αυτά σημαίνει αμέσως. Το παρόλα αυτά είναι το παρόλα αυτά. Ναι. Και μου το επισήμαναν και είπα: παιδιά, έχετε δίκιο. My bad, θα κοιτάξω να το βελτιώσω. Οπότε, παιδιά, μετράνε το τι έχετε να μας πείτε. Το ξαναλέω: ότι να πείτε, α, είσαι τέλειος ο καλύτερος, δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, καλό είναι και αυτό. Όχι, όχι, είναι καλό, που... αλλά okay. Πιστεύω ότι. Ό,τι δημιουργική δουλειά και να κάνεις, είτε YouTuber, είτε είσαι συγγραφέας, είτε είσαι μουσικός, είτε οτιδήποτε, οτιδήποτε όμως, πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, αυτά που πρέπει να περιμένεις και χαίρεσαι, να πρέπει να χαίρεσαι που τα περιμένεις, είναι η κριτική. Αυτή θα σε κάνει καλύτερο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι για καλό το γράφουνε, αλλά προτιμώ να μου γράψουνε τέλειο podcast ή τέλεια χημεία, ας πούμε, μεταξύ σας με κάποιον καλεσμένο, παρά να μου γράψουν είσαι τέλειος. Γιατί καταλαβαίνω ότι παίζει να μην έχεις δει καν το βίντεο, ξέρω. Αυτό, ναι. Μα οι περισσότεροι, ξέρω εγώ, αμφιβάλλω να το βλέπουν, και ειδικά στα podcast, τα δικά μου που κρατάνε μία ώρα και. Είμαι πρακτικά σίγουρος ότι δεν έχουν δει όλο. Και πλάκα-πλάκα, με αυτά και με αυτά φτάσαμε τη μία ώρα, έτσι, αισίως.
Είδε χωρίς θέμα. Χωρίς θέμα. Και λέγαμε πριν, να το πω και αυτό, ότι λέγαμε πριν να μιλήσουμε για σενάρια, για σενάρια στο gaming και τέτοια. Πήγε τελείως αλλού. Γι' αυτό σου είπα, ας ανοίξουμε και βρίσκεται το θέμα στην πορεία. Ναι, παιδιά, εγώ ήρθα σε αυτό το podcast με στόχο να κράξω Kojima. Ωναι. Τελικά δεν έγινε αυτό. Σε επόμενο podcast. Σε επόμενο. Σε live stream. Το φέρω σε ένα να κράξω τον Kojima όπως τους αξίζει. Και ναι, come at me. Ο Kojima είναι επεκτιμημένος. Έπρεπε στο τέλος. Έπρεπε στο τέλος. Όχι, κοίτα. Θα το εξηγήσω. Είναι φανταστικός game designer, πολύ μέτριος σεναριογράφος. Και αν με ρωτήσετε γιατί, θα πω νανομηχανές, παιδιά. Νανομηχανές. Ωραία. Με αυτό θα κλείσουμε και θα πω και εγώ κάτι που θα το καταλάβει ο G και άλλοι το πολύ πέντε που θα ακούσουν αυτό το podcast, ότι η Nintendo ακόμα με πονάει, να ξέρεις, από πέρυσι πονάω, δεν έχει κλείσει αυτή η πληγή, ποτέ δεν έκλεισε. Πριν το κλείσεις να δώσω λίγο podcast, ναι, γιατί είναι ωραία ιστορία αυτή. Λοιπόν, παιδιά, 2 χρόνια πριν είναι αυτό, έτσι? Δύο χρόνια είναι, νομίζω. Λοιπόν, είναι η Nintendo να κάνει τον direct της. Τέτοιο καιρό πάλι E3. Είναι ο Αντρίας μέσα στην τρελή χαρά. Αχ, περιμένουμε να δούμε πράγματα. Σε podcast δικό σου ήταν. Σε live. Ναι. Ναι. Και σκάει λοιπόν τον direct της Nintendo και είναι 40 λεπτά Smash Bros. Tutorial. Ήτανε Smash or Pass. Μπορούσε ξεκάθαρα να το πει Smash or Pass. Δηλαδή θα δείτε Smash ή απλά θα μας προσπεράσετε. Παιδιά, του έχει μείνει ψυχολογικό τραύμα και δεν το κατηγορώ. Ξεκάθαρα. Ήμουν έτοιμος να αγοράσω κονσόλες Nintendo για τα παιχνίδια που θα βγουν. Και εγώ έκανα φλά... Όχι μόνο εσύ. Ήμασταν εμείς εκεί πέρα και λέμε Metroid, Bayonetta 3, δώστα μου στην ψυχούλα μου. Όχι, πάρες μας, πούστη. Oh, no. Λοιπόν, δεν θέλω καν να τα σκέφτομαι. Με αυτό θα κλείσουμε. Με αυτή τη λυπηρή νότα θα κλείσουμε. Με αυτή την πληγή που δεν έχει κλείσει ακόμα. Βάλε εδώ να παίζει το Sad Violin. Θα πω να κάνετε sub στο G-Sack, στο κανάλι του. Θα βάλω εδώ πέρα. Έμαθα να βάζω αυτά που βάζει στο τέλος. Τα κάντε subscribe και τέτοια. Ήταν πολύ ωραία. Είναι δύσκολο. Έπαιζα χθες και το βρήκα. Ο Ανδρέας ανακαλύπτει το YouTube. Ξεκάθαρα. Εγώ είμαι το Twitch, παιδιά. Να έρθετε στο Twitch, να κάνετε follow σε μένα και να πάτε στο YouTube του G-Sack να κάνετε sub. Και που είστε, παιδιά, να πω και εγώ με τη σειρά μου, αν γουστάρετε αυτά τα podcast που ακούτε από τον Ανδρέα, κάντε του share. Okay. Όχι σε αυτόν, σε άλλους. Κάντε του share και έρχονται στο δικό μου το προφίλ στο Facebook. Πάρτο το podcast σου. Ωραίο ήταν. δεν θέλω επιστροφές. Μετά την απομάκρυνση εκ του ταμείου, ουδήν λάθος αναγνωρίζει. Ξεκάθαρα. Τώρα είχατε μία ώρα και 3 λεπτά που ακούσατε αυτό το πράγμα. Βασικά μπορείς και να μην κάνεις share. Μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάτι, βρήκα ένα. Όπως έκανα εγώ με το Bearded Night Owl. Ότι ξέρεις κάτι, ήξερα κάποιον που του αρέσει το Lovecraft. Και του λέω, πάρτο σε προσωπικό μήνυμα, αυτό το κανάλι κάνει Lovecraft. Δες το. Κάντε το έτσι με τους φίλους σας. Μπορεί ένας φίλος σας να ακούει podcast. Πείτε του, υπάρχουν αυτοί οι δύο που κάνουν podcast. Είναι κάτι περίεργο εκεί πέρα στο. Αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το κάνεις φανερά. Όπως έλεγα για το Steam Cafe. Πες το έτσι, στα μπουλοκτά στον άλλον. Ναι. Καλά, μεταξύ μας, το Steam Cafe. Ξέρεις, είναι κατάλληλο να το λέω. Να σου πω, υπάρχει μια εκπομπή στο YouTube που λέγεται Steam Cafe. Νομίζω θα σου αρέσει. Αυτό, άμα θες. Wink, wink, nudge, nudge. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε που είδατε και αυτό το Stream Pack. Ακούστηκε στα steampunk. Δεν εννοούσα steampunk. Εννοούσα straypunk. Ωραία. Δεν είναι. Ούτε streampunk είναι, ούτε steampunk είναι. Είναι straypunk. Προφανώς δεν ξέρω πώς λέγεται μια σειρά στο κανάλι μου. Δεν πειράζει. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Είμαστε. Έπρεπε να το βγάλεις αδέσποτα. Αδέσποτη. Ένα αδέσποτο podcast. Έτσι. Κάνω αδέσποτα live stream στο Twitch γιατί δεν έχω ωράριο. Οπότε. Μην κοντράρουν οι σειρές. Τώρα μου έχει έρθει κάκι στο λογοπαίγνιο, αλλά δεν θα το πω. Οκ. Είσαι σίγουρος ότι δεν θες να το πεις. Θες λίγο να το πεις. Αδές podcast. Μια χαρά. Να κάτι που θα ήθελε να προωθήσει ο αλγόριθμος σε σχέση με το StrayPack. Βλέπεις
Βλέπεις τι είναι, του άρεσε. Του άρεσε το πράγμα. Κάθαρα μου άρεσε. Εγώ είπα να μην φύγει ποτέ η μόδα με τα πάντς. Θέλω να μείνει για πάντα. Περνάω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν... Πάτα το κουμπίκι μου. Πάτα το. Πάτα το... Να πατήσω εγώ το κουμπί να σταματήσει το record. Λοιπόν, ευχαριστούμε όσους το είδατε. Ευχαριστώ το Τζίσακ που ήταν σήμερα μαζί μου. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή νύχτα. Bye. Bye-bye.